Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά τις παρουσιάσεις. Τώρα θέλω να μας πείτε αρχικά τι θέλετε να φτιάξετε, ποια είναι η συνεισφορά που θα κάνετε, σε τι στάδιο είμαστε και μέχρι πού πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε. Έτσι, αυτά θέλω να μας πει κάθε ομάδα. Και για να μην σας αγχώσουμε, δεν αγγεί να έχετε PowerPoint και τίποτα αυτό. Μπορείτε να μιλήσετε απλά και να ούτε καν να σηκωθείτε πάνω, δεν απαραίτητο. Αν ντρέπεστε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους καταρχάς. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ουσιαστικά ένα catch-up από όλους προς όλους. Θα θυμηθούμε λίγο ποιες ήταν οι συνεισφορές, πού έχει φτάσει ο καθένας. Ιδανικό θα ήταν για όποιον έχει φτιάξει κάτι το οποίο μπορούμε να το δείξουμε, είτε με screenshot είτε στην πλατφόρμα επίδειξη απευθείας. Θα ήταν πολύ καλό για να το δούμε και, να δούμε και στην πράξη, ας πούμε, αυτά που γίνονται σε αυτό το κύκλο. Να θυμίσω λίγο ότι ο κύκλος τελειώνει στις 11 Ιουνίου. Το έχω πει πολλές φορές, απλά το ξαναλέω, δεν υπάρχει δυνατότητα να το επεκτείνουμε, δεν είναι στο χέρι μας, δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε. Όλες οι συνεισφορές πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι τις 11 Ιουνίου ή να έχουν φτάσει τέλος πάντων στο σημείο που έχει καταφέρει ο καθένας. Ιδανικά να έχουν τελειώσει. Υπάρχει κάποια ομάδα που θα ήθελε να ξεκινήσει πρώτη? Λοιπόν, ναι, συμφωνώ. Ποιες ομάδες περιμένουν κάποιο άτομο που θα έρθει σήμερα? Οι άλλες ομάδες έχουν... Okay, οπότε οι άλλες ομάδες δεν περιμένετε κάποιον. Αυτοί που είστε, αυτοί θα είστε. Ωραία. Ας τα πάρουμε με τη σειρά τότε. Ας τα πάρουμε με τη σειρά έτσι. Κάθε ομάδα που ανεβαίνει, αν μπορείτε, λέτε τα ονόματά σας και ξεκινάτε λίγο με το ποια ήταν η συνεισφορά, όπως την είχαμε πει στην αρχή. Ωραία. Και μετά μπλέτε τι έγινε μετά στη συνέχεια. Ναι, είμαι η Αλεξάνδρα και ο Λάζαρος. Λείπει ο Κώστας. Η δική μας εργασία ήταν να φτιάξουμε ένα θέμα για την πλατφόρμα του EDX που να είναι συμβατό με το WCAG πρωτόκολλο. Λοιπόν, ξεκινάμε να εξηγήσω τι είναι αυτό το πρωτόκολλο. Είναι τέλος πάντων κάποιες οδηγίες που έχουν να κάνουν με το πώς πρέπει να είναι φτιαγμένος ο HTML και CSS κώδικας της σελίδας, ώστε να μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Έχει να κάνει λοιπόν και με τη φυσική πληροφορία που είναι το κείμενο, η εικόνα και ο ήχος, αλλά έχει να κάνει και με τον κώδικα αυτών καθεαυτών, με το πώς πρέπει να είναι γραμμένος. Και για να εξηγήσω κάποια πράγματα που και εγώ δεν τα ήξερα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που, και όταν λέω αυτό εννοώ άτομα που δεν βλέπουν, που δεν ακούν, που έχουν αχρωματοψία κτλ, έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε με ειδικά πληκτρολόγια, με ειδικές οθόνες. Υπάρχει λογισμικό το οποίο διαβάζει τη σελίδα, δηλαδή όλο τον κώδικα που είναι από πίσω γραμμένο, τις επικεφαλίδες και τα λοιπά, τα διαβάζει και ακούνε στην ουσία αυτή. Δεν χρησιμοποιούν ποντίκι, ας πούμε, ή τυφλή και τα λοιπά. Και υπάρχει και συσκευή που αποτυπώνει τους χαρακτήρες σε κώδικα Braille. Τι θέλω να πω εδώ. Ανάλογα λοιπόν με το πώς είναι δομημένος ο κώδικας, μέσα από μια διαδικασία επικύρωσης, μέσα από έναν validator, βλέπουμε σε τι επίπεδο η σελίδα είναι συμβατή με το πρωτόκολλο. Αφού κάναμε validation στο theme του EDX και είδαμε ότι είναι πλήρως συμβατό, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα άλλο theme για τη σελίδα, να είναι αυτή η συνεισφορά μας. Και τώρα συνεχίζει ο Λάζαρος. Να. Γεια σας, είμαι ο Λάζαρος. Τώρα θα πατήσω και εδώ να δούμε λίγο και τι, πώς είναι το site, το Stanford, το theme που έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα. Theme στο οποίο πατήσατε ή ένα theme που το οποίο φτιάξατε εσείς?
Αυτό είναι το theme που πατήσαμε. Θα δείξω τώρα παρακάτω πώς θέλουμε να, τι θέλουμε να βάλουμε πάνω σε αυτό το theme, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο προσιτό και να το επεκτείνουμε. Αυτό το template που είδαμε είναι WCAG compatible. Περνάει χωρίς κανένα error σε ένα συγκεκριμένο checker που τσεκάρει όλα αυτά τα template. Τα βήματα που ακολουθήσαμε για να το εγκαταστήσουμε, πέρα τα login, server κτλ, κάναμε modify στο φάκελο index.amp.json, βάλαμε το συγκεκριμένο κώδικα εδώ πέρα που βλέπουμε, κάναμε clone το Stanford theme στους φακέλους index.amp theme Stanford μέσω του git clone. Αλλάξαμε το default CSS σε Stanford CSS και κάποιες εικόνες που είχε κάποια προβλήματα μεταφέραμε γιατί χτυπάγανε. Για να ενεργοποιήσουμε το νέο CSS τρέξαμε κάποιες εντολές. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε compile το CMS καθώς οι αλλαγές στο template είναι μόνο για το LMS. Δηλαδή όλο το ουσιαστικά το template που δουλέψαμε είναι για το LMS, δεν είναι για το CMS που είναι για τους φοιτητές, δηλαδή για το τι βλέπουν οι φοιτητές. Μετά ξεκινήσαμε το LMS με τις εντολές power, dev stack κτλ. Και στο τέλος βάζουμε το upper stand για να τρέχει, γιατί συνήθως είχαμε προβλήματα εμένα εκτός. Ο στόχος μας είναι να προσθέσουμε κάποια από ένα άλλο template που βρήκαμε σε Joomla να μπορεί να κάνει αυξομοίωση τα fonts στο template, έτσι ώστε να μεγαλώνουν τα fonts και να μικραίνουν και να το βλέπουμε καλύτερα, να αλλάζει το layout, να γίνεται full και το, ναι, πέρα, και το contrast. Μπορώ να σας το δείξω και live το accessibility το άλλο το template, να το δείτε πώς θέλουμε να γίνει, και έτσι ώστε να έχουν περισσότερες δυνατότητες πάνω στο συγκεκριμένο template. Θα προσθέσουμε δηλαδή αυτά εδώ τα κουμπιά, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται άσπρο μαύρο, μετά να δίνει πλέον δυνατότητες στα fonts, στο contrast, να αλλάζει contrast, να γίνεται άσπρο, μαύρο, κίτρινο, ανάλογα τι πρόβλημα έχει ο χρήστης. Αυτά σε πρώτη φάση. Το τέλος του δικού μας κύκλου. Προφανώς, αν θέλετε, το δουλεύω τόσο θέλετε, έτσι, συνεισφορά είναι δική σας. Απλά μέχρι το τέλος του δικού μας κύκλου, τι υπολογίζετε, ας πούμε, να έχουμε προλάβει από αυτά? Φαντάζομαι όχι όλα, είναι αρκετά. Είναι αρκετά γιατί έχει και κινητές συσκευές και κάποια άλλα, ναι. Αλλά τουλάχιστον να γίνονται όλα μαύρα, να έχει 2-3 κουμπιά, τα fonts να γίνονται από άσπρο μαύρο, και θα κοιτάξουμε και το contrast, δηλαδή αυτά τα τρία που είναι τα βασικά. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία παρουσίαση, παιδιά. Γενικά να πω εδώ πέρα ότι ήταν λίγο δικό μας λάθος το ότι αναγκαστήκατε να αλλάξετε ουσιαστικά τη συνεισφορά σας. Γιατί το αρχικό theme δεν είχαμε καταλάβει, το αρχικό theme το οποίο ήταν να μετατραπεί, δεν είχαμε καταλάβει ότι ήταν ήδη WCAG compatible. Αυτό ήταν δικό μας λάθος. Σε κάθε περίπτωση είναι το index, δεν έχει πολλά themes, δεν έχει, ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο σε αυτά τα θέματα. Οπότε, οτιδήποτε καινούριο theme φτιαχτεί είναι καλό, είναι μια χρήσιμη συνεισφορά. Ωραία, να... Δεν έχουμε κάποια παρουσίαση. Δεν μας πειράζει. Δεν υπάρχει τρόπο στο laptop να το δείξουμε κάπως. Δεν έχεις καλό συνδέσμο. Όχι, δεν χρειάζεται καλό συνδέσμο. Άμα έχεις συνδέσμο στο σύμβολο, το Teamviewer έχει. Κάντε λίγο να πω δύο πράγματα. Κάντε λίγο να πω δύο πράγματα και το πολύ πολύ θα πει άλλη ομάδα πρώτα. Οπότε δείτε το στο μεταξύ. Να πω κάτι πρώτα. Σήμερα ουσιαστικά δείτε τις παρουσιάσεις σαν μια πρόβα. Γιατί στο τέλος του κύκλου, στις 11 Ιουνίου, θα ξαναγίνουν οι επίσημες, ας το πούμε, παρουσιάσεις, οι οποίες μπορεί να επαναχρησιμοποιήσετε προφανώς ό,τι διαφάνειες ή ό,τι λογική είχατε σκεφτεί. Και εντάξει, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι υπάρχει πλάνο να γίνει και μια ημερίδα η οποία θα αφορά όχι μόνο αυτό το κύκλο εκπαίδευσης αλλά και άλλους δύο που έγιναν στην ίδια περίοδο, και θα ήταν ωραίο, ας πούμε,
τις καλύτερες συνεισφορές θα θέλαμε, ας πούμε, να τις, να τις αναδείξουμε, να μιλήσουν κάποια από τα παιδιά εκεί πέρα. Εντάξει, αυτά θα τα πούμε στην τελευταία συνάντηση. Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο με τα παιδιά τότε, με τους κυρίους μάλλον. Αν κάποιος άλλος έχει κάποιο λάπτοπ που θέλει να συνδέσει, χρειάζεται κάποια βοήθεια, να πει εδώ πέρα στον Δημήτρη και στον Γιώργο να βοηθήσουν λίγο με το ό,τι τεχνικό χρειαστεί. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Φώτης Καλαϊτζίδης και με την ομάδα μου έχουμε το Install Manager, αν το λέω σωστά. Ναι, Package Manager τέλος πάντων. Package Manager, ναι. Στην ουσία, πες λίγο και τι είναι. Θέλουμε να έχει δυνατότητα ο καθηγητής να κάνει απευθείας εγκατάσταση ένα X-Block στην ουσία. Χωρίς να λιτώνεις δηλαδή όλη τον κώδικα που περάσαμε, ας πούμε, εμείς στο σεμινάριο. Τώρα εμείς μέχρι στιγμής, μπαίνοντας στο στούντιο, να συνδεθεί. Λοιπόν, αρχικά έχουμε προσθέσει στα settings, όπως βλέπετε, την επιλογή Install Manager, όπου πατώντας επάνω μας πηγαίνει σε μια καινούρια HTML σελίδα, ας πούμε, σε μια φόρμα στην οποία θα μπορεί να επιλέξει ο καθηγητής ένα zip αρχείο, όπου μέσα στο zip αρχείο θα έχει ένα X-Block και θα το κάνει εγκατάσταση. Έχουμε φτάσει στο σημείο που επιλέγουμε ένα zip αρχείο και επιλέγοντάς το γίνεται κάποιος έλεγχος. Εάν αυτό είναι zip, τότε προχωράει παρακάτω το πρόγραμμα, ιδάλλως πετάει μήνυμα λάθους, ότι δεν είναι zip τέλος πάντων, αυτό που επιλέξαμε. Τώρα, όπως γνωρίζω, η Golf από την ομάδα μας που είναι απομακρυσμένη δουλεύει πάνω στο κομμάτι του viewer, δηλαδή πώς θα γίνεται η εγκατάσταση, και κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα τα ενώσουμε όλα αυτά και θα πετύχουμε τουλάχιστον ένα X-Block απλό να το κάνουμε εγκατάσταση. Αυτά. Ωραία. Εντάξει, η συγκεκριμένη συνεισφορά είναι, μπορεί να φαίνεται μικρή, είναι από πίσω ιδιαίτερα πολύπλοκη, γιατί ουσιαστικά είναι η μόνη συνεισφορά η οποία δεν φτιάχνει ένα X-Block, ένα theme, ουσιαστικά προσπαθεί να πειράξει το ίδιο το index, να του βάλει ένα νέο functionality. Αυτό, ένα καινούργιο functionality. Πώς το βλέπετε, θα προλάβουμε μέχρι το τέλος, ας πούμε? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα το προλάβουμε στο αυτό, να προσθέτει ένα απλό functionality αρχικά. Ένα απλό X-Block. Mm. Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Το X-Block το οποίο βάζετε, το ζυπαρισμένο, μπορεί να βρει κάποιος, ας πούμε, ένα X-Block έτοιμο και ζυπαρισμένο και απλά το κάνει unzip και το βάζει χειροκίνητα στους φακέλους που πρέπει, όπως έχουμε δει, ή τα X-Blocks δεν βρίσκονται, ας πούμε, ζυπαρισμένα το και αυτός X-Block, όταν ανεβάσει το ζυπάρι, το ανεβάζει. Το X-Block λογικά που θα έχουμε ζυπαρισμένο εμείς θα είναι ένα X-Block το οποίο θα το έχουμε φτιάξει εμείς. Οπότε ή λογικά ή θα το δίνει, ας πούμε, το index. Η ιδέα είναι ότι κάνεις τα X-Block, ας πούμε, που υπάρχουν στο GitHub. Ναι. Αυτά τα X-Block, το GitHub δεν είναι functionality που λέει download a zip. Αυτό το zip, η ιδέα είναι να είναι συμβατό με το package manager αυτό. Τέτοιο, ναι. Zip ακριβώς. Δηλαδή τη μορφή που έχει το X-Block στο GitHub ουσιαστικά. Γεια σας και από εμάς. Είμαι η Σάβα Χριστάλα και από εδώ η Άννα Σκεύη. Η δικιά μας συνεισφορά ήταν να φτιάξουμε ένα online compiler, ούτως ώστε ο χρήστης να μπορεί να μπαίνει στο index και να βρίσκει τον κώδικά του και να τον κάνει compile. Εμείς κάναμε ένα αρχείο που το ονομάσαμε Code Editor και ήταν σε μορφή JavaScript. Το τροποποιήσαμε τέλος πάντων, κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές,
ούτως ώστε ο χρήστης να έχει αυτή τη δυνατότητα το online compilation. Και κάναμε και ένα αρχείο HTML, το οποίο όπως βλέπουμε έχουμε βάλει τη δυνατότητα μέσω ενός select, ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει ποια γλώσσα θέλει να γράψει, σε ποια γλώσσα θέλει να προγραμματίσει. Πήγαινε λίγο πίσω. Όπως βλέπουμε, μπορεί να προγραμματίσει σε 12 περίπου γλώσσες, σε C, σε C++, Java, όποια θέλει. Επίσης, εδώ έχουμε βάλει ένα text area, ούτως ώστε να μπορεί μέσα σε αυτό να πληκτρολογήσει και να γράψει τον κωδικά του. Και άμα προχωρήσουμε... έχουμε βάλει επίσης ένα κουμπί, ούτως ώστε πατώντας το να μπορεί να το κάνει compile και να το δει. Και έχουμε βάλει τρία labels. Το ένα θα του λέει σε περίπτωση που έχει σφάλμα ότι έχει σφάλμα στο συγκεκριμένο σημείο. Αν είναι OK θα του βγάζει ένα μήνυμα ότι είναι OK. Και από κάτω θα το εμφανίζει στο output το εκτελέσιμο, τέλος πάντων. Ένα δείγμα είναι εδώ πέρα. Άμα πατήσουμε πάνω στο C, εδώ στο βελάκι, μας εμφανίζονται όλες οι γλώσσες, επιλέγει αυτή που θέλει. Μέσα στο text area γράφει τον κώδικά του, πατώντας το κουμπί θα το εμφανίσει από κάτω τα στοιχεία που έχει βάλει. Στη σελίδα του JS παίρνουμε τα δεδομένα και τα στέλνουμε με Ajax σε μια σελίδα που μας επιστρέφει το αποτέλεσμα. Αν είναι εντάξει ο κώδικας, μας επιστρέφει OK, διαφορετικά λάθος. Και μετά εμφανίζουμε το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο πεδίο για να δει ο χρήστης το λάθος του. Έχουμε βάλει και μια δυνατότητα για input, θα το φτιάξουμε αργότερα, όπου θα μπορεί να περάσει τιμές στις μεταβλητές. Ναι. Και αυτό, ναι. Ναι, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου γράφει κάτι σε PHP, το εμφανίζει το μήνυμα, το ότι θα εμφανιστεί στην οθόνη και αργότερα θα προσθέσουμε και ένα input για κάποια άλλη γλώσσα, όπως εσύ ίσως ή κάτι άλλο. Αυτά. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Την ξέρω την απάντηση, αλλά την κάνω για τους άλλους. Με τι τρόπο το γίνεται compile ο κώδικας? Καλεί μια σελίδα που λέγεται Hacker Earth, η οποία της δίνουμε εμείς τη γλώσσα έχουμε, τον κώδικα, και αυτή μας επιστρέφει ένα response. Εμείς διαβάζουμε το response και ανάλογα με την απάντηση, ανάλογα τι απαντήσει θα το δείξουμε στην οθόνη. Ωραία. Καλησπέρα και από εμάς. Εμείς δουλέψαμε με το Big Blue Button. Η ιστοσελίδα μας βοήθησε ο Γιώργος να κάνουμε μια εγκατάσταση στο σερβερ του ΤΕΗ εδώ πέρα. Είχε πλήρες οδηγίες από απαιτήσεις στο σερβερ μέχρι απαιτήσεις στο σκληρό δίσκο, απαιτήσει μνήμη. Οπότε και ακολουθήσαμε καθαρά τα βήματα την προηγούμενη Τετάρτη και έγινε η εγκατάσταση του Big Blue Button στο σερβερ. Να σας δείξουμε το... ένα demo. Μπαίνουμε You are currently the only person in this conference. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα demo του Big Blue Button.
ουσιαστικά μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κάμερα από αυτό το κουμπί. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε τον ήχο με ένα μικρόφωνο να μιλήσουμε και να, δηλαδή το ακροατήριο που μακρισμένα μας ακούει και να μας βλέπει με αυτά τα δύο κουμπιά. Επίσης, μπορούμε να φορτώσουμε διαφάνειες πατώντας αυτό το κουμπί και να τις παρουσιάζουμε. Παρουσιάζουμε διαφάνειες και επίσης μπορούμε να κάνουμε υπογραμμές σε διαφάνειες. Διάφορα σχήματα, να φτιάχνουμε τετράγωνα κτλ. Μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα. Ήδη αυτό το περιβάλλον το έδειξα σε εργαστήριο μέσα και τοπικά, δηλαδή δουλέψαμε με κάποια παιδιά και έγινε μια πολύ καλή, τους άρεσε η ιδέα του Big Button. Τώρα ίσως θα πρέπει να δούμε απομακρυσμένα, δηλαδή αν εγώ μιλήσω από εδώ με Θεσσαλονίκη ή με κάποια άλλη με Κέρκυρα, ποια θα είναι η ποιότητα του ήχου, ποια θα είναι η ποιότητα της εικόνας που θα βλέπουμε, δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια αξιολόγηση πλέον του Big Blue Button, γιατί ίσως στον επεξεργαστή να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Για να δούμε, προχωρήσουμε. Ναι, κάναμε εδώ με τον Φίλιππο μια εγκατάσταση του XAMPP. Το XAMPP είναι ένα εργαλείο που έχει τον Apache Server ενσωματωμένο και τον MySQL Server. Ο Apache Server με ένα start σηκώνει ένα local host στον υπολογιστή μας και μπορούμε να διαχειριζόμαστε επερωτήσεις πάνω σε βάσεις όπως είναι η MySQL. Να το δείξουμε το MySQL. Ναι. Πάμε εδώ να σας δείξουμε το MySQL. Ναι. Το XAMPP. Ναι. Πάμε στο control panel του XAMPP. Όπως βλέπετε έχει δύο επιλογές, την έναρξη του Apache και την έναρξη του MySQL Server. Ο MySQL Server έχει το administration πατώντας αυτό βλέπουμε το interface. Μισό λεπτό. Ναι. Βλέπουμε το interface εδώ της PHP MyAdmin. Είναι μια απλή εφαρμογή την οποία μπορούμε να στήσουμε διαδικτυακές βάσεις, μπορούμε να φτιάξουμε ερωτηματολόγια, μπορούμε να κάνουμε περωτήσεις και ως εργαλείο για εκμάθηση κυρίως, δηλαδή μπορούμε για κάποια μαθήματα βάσεων δεδομένων χαμηλού επίπεδου SQL ερωτήσεις, μπορούμε να γράψουμε ερωτήσεις, να τα φορτώνουμε στη βάση και να ελέγχουμε μετά τη βάση από το interface το προηγούμενο που σας έδειξα. Θες να μιλήσεις τώρα για το module, εσύ? Λοιπόν, στη συνέχεια εγκαταστήσαμε το module πάνω στο XAMPP και πάνω στο module βάλαμε το Big Blue Button για να μπορέσουμε να δούμε πώς δουλεύει και να δούμε το plugin του Big Blue Button στο Moodle πώς θα γίνει XBlock για να το βάλουμε μέσα στο edX. Στη συνέχεια σηκώσαμε το server του Big Blue Button με τη βοήθεια του Γιώργου και φτιάξαμε το web interface με HTML.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τα πρώτα δύο βήματα. Τώρα μένει το τρίτο και δυσκολότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο, που είναι η σύνδεση του web interface με το server, ώστε να μπορέσει να γίνει η εκπλοκή για να μπει στο index. Θα δείξουμε λίγο το περιβάλλον του module, όπως προέκυψε από την εγκατάσταση. Εδώ βλέπετε κάποια μαθήματα, Joomla Administration παράδειγμα χάρη. Βλέπετε ένα απλό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη είναι ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να διαχειριστεί μαθήματα. Τι. Αυτά εδώ. Αυτό τώρα μπήκαμε. Ουσιαστικά η εγκατάσταση έγινε. Τώρα εδώ τι θα πούμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Μπορούμε να βρούμε notes, μπορούμε να βρούμε blogs για μαθήματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα μαθήματα. Είναι τώρα αυτό το περιβάλλον όσο έχει κάποια πολυπλοκότητα, η οποία ναι μεν είναι γνωστή, γιατί όλοι έχουμε ασχοληθεί λίγο με τα μαθήματα, τα ηλεκτρονικά μαθήματα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οπότε δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο για να εξοικειωθούμε. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές, βλέπετε εδώ πέρα. Οι πίνακες του Moodle έχουν εγκατασταθεί βλέπετε στο XAMPP. Είναι όντως λίγο, βλέπετε εδώ τα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί. Η εγκατάσταση έγινε στο Moodle Data με βάση οδηγίες που βρήκαμε με τον Φίλιππο μέσα σε ένα documentation. Αυτά. Τώρα αυτό που απομένει είναι να παίρνουμε τα ηχογραφημένες παρουσιάσεις, βίντεο, όλα αυτά, και να τα παρουσιάζουμε μια σειρά σε μια ιστοσελίδα. Πώς το βλέπετε? Τι? Χρονικά πώς το βλέπετε? Κοίτα, ουσιαστικά πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε on server μέσα, στο Big Blue Button, και μετά να παίρνουμε τα links από το Big Blue Button να τα παρουσιάζουμε. Πιστεύω θα βγει χρονικά. Okay. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Γεια σας. Είμαστε η Αριάννα, εγώ είμαι η Αγγελική. Η ομάδα μας έχει άλλο ένα μέλος, την Έλενα, που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα γιορτάζει βασικά. Χρόνια της πολλά, λοιπόν. Λοιπόν, εμείς είχαμε να φτιάξουμε το Slide Viewer, που ουσιαστικά είναι για να γίνεται online μια παρουσίαση, ένα presentation. Λοιπόν, εμείς το ξεκινήσαμε, σταθήκαμε σε ένα έτοιμο XBlock που βρήκαμε για το Google Drive, το οποίο μας βοήθησε αρκετά. Και μετά μαζί με την υπηρεσία SlideShare, που από εκεί ουσιαστικά θα εμφανίζεται το presentation, το υλοποίησαμε αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κάναμε τις αλλαγές μέσα σε αυτό το XBlock που είχαμε βρει για το Google Drive. Και εδώ η Αριάννα μπορεί να δείξει και το πώς φαίνεται τώρα.
Ακόμα δεν είναι, είμαστε σε αρχικό στάδιο. Απλώς μετά, βασικά ο κώδικας είναι έτοιμος, υπάρχει το slicer μέσα, οπότε μπορεί κάποιος να δει διαφάνειες και τα σχετικά. Τώρα από την πλευρά του, του καθηγητή που θα βάζει το συγκεκριμένο μέσα, έχουμε σκεφτεί ότι ουσιαστικά θέλουμε, ναι εδώ πέρα δεν φαίνεται καλά, αλλά ουσιαστικά έχουμε σκεφτεί ότι αν είναι να του βγάζει κάποιο pop-up ή κάποιο text field, το οποίο εκεί πέρα ο χρήστης να βάζει το link το οποίο θα υπάρχει παρουσίαση μέσα από το SlideShare και μετά πατώντας κάποιο άλλο κουμπί, κάποιο enter, δεν ξέρω, να του το εμφανίζει κατευθείαν την παρουσίαση. Δηλαδή αντί να επιλέγει να μην τα ανεβάζει τα αρχεία πάνω στο ίδιο το edX και το φορτώνει, να βάζει κάποιο link από τα αρχεία που θα έχει ήδη στο λογαριασμό του πιθανόν στο SlideShare. Και έτσι να του τα εμφανίζει. Αυτή τη στιγμή τι βάζει ο καθηγητής? Πώς? Ο καθηγητής αυτή τη στιγμή τι βάζει? Αυτό ας πούμε πώς εμφανίστηκε? Αυτό το έχουμε βάλει μέσα από τον κώδικα. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα το κουμπί. Απλώς θέλουμε να βάζει από το embedded code. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο link το οποίο το εμφανίζει αυτό και ο καθηγητής να μπορεί να βάλει το συγκεκριμένο link και αντίστοιχα να το εμφανίζει την παρουσίαση μέσα στο edX. Χρονικά το προλαβαίνουμε. Χρονικά το βλέπουμε, ναι, ότι το προλαβαίνουμε σχετικά. Ωραία, ωραία. Απλή συνεισφορά, αλλά χρήσιμη. Δηλαδή, λύνει το πρόβλημα, μπαμ. Να πούμε εδώ κάτι για να μην αδικήσουμε τα κορίτσια για τον χρόνο. Φάγανε αρκετό χρόνο να παλεύουν με το API της Google για το Google Drive για να το ενσωματώσουν, το ώστε να συνδέεται κάποιος μέσα από το edX, να μπορεί να ανεβάζει αρχεία κτλ. Προσπαθήσαμε. Το οποίο δεν είχε ιδιαίτερο νόημα. Αυτό ήταν λίγο πιο... Είχαμε φάει πολύ μεγάλο χρόνο στο να βρούμε με την αυθεντικοποίηση το πώς να το κάνουμε μέσα, να παίρνει τα αρχεία που υπάρχουν στο Google Drive και να μην χρειάζεται κάθε φορά ο χρήστης να βάζει κωδικούς και τα σχετικά και να μπαίνει από μόνο του από μέσα, αλλά δυστυχώς δεν το είδαμε ότι μπορούσε να γίνει κάτι, γι' αυτό και βρεθήκαμε στο SlideShare. Το βασικό νομίζω ότι είναι ότι λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε αυτό, άμα εμφανίζεται έτσι μέσα στο edX, εμένα μου φαίνεται ότι... Είναι κομπλέ ακριβώς. Ωραία. Βασικά έχετε να πείτε κι άλλα? Όχι, δεν έχουμε κάτι, τελειώσαμε. Ευχαριστώ σε όλες τις ομάδες για τις παρουσιάσεις που κάνατε. Να ξαναπώ ότι αυτές τις παρουσιάσεις θα ξαναγίνουν σε 2 εβδομάδες πάλι. Να ξαναθυμίσω λίγο τώρα που έχουν προχωρήσει κάποιες συνεισφορές, να θυμίσω λίγο κάποια διαδικαστικά, πνευματικά δικαιώματα, τέτοια πράγματα. Οι συνεισφορές ουσιαστικά δεν ανήκουν σε εμάς. Οι συνεισφορές που κάνετε ανήκουν σε εσάς με βάση την άδεια του εκάστοτε, τέλος πάντων, ανάλογα με το που πατήσατε. Έχουμε ακόμα για κάποια repositories, κάποιες συνεισφορές που τις έχουμε μέσα στο MyLAC, θα τις διατηρήσουμε στο MyLAC, αλλά θα είναι καλό να προετοιμαστείτε, ας πούμε, να το βάλετε στον δικό σας λογαριασμό, δηλαδή εσείς είστε οι owners της κάθε συνεισφοράς. Η ιδέα εμείς είναι να σας βοηθήσουμε να τις δημιουργήσετε, όχι να τις πάρουμε εμείς. Οι συνεισφορές που φτιάχνετε πηγαίνουν, ας πούμε, προς την κοινότητα, προς τον κόσμο έξω. Αυτά γενικά. Τώρα θα ακολουθήσει το κλασικό session που κάνουμε προαιρετικά για όποιον χρειάζεται βοήθεια. Όποιος δεν χρειάζεται κάτι μπορεί να φύγει. Θα επικοινωνήσουμε πάλι με email για την επόμενη συνάντηση. Είναι 2 συναντήσεις, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 11. Έχουμε 2 ακόμα συναντήσεις μέχρι τις 11. Ναι, είναι δύο. Άλλη μία. Δύο είναι, ναι. Δύο. Ωραία. Ωραία. Οπότε θα γίνουν άλλες 2 και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα γίνουν πάλι οι προαιρετικές συναντήσεις. Θα ήθελα όσες ομάδες έχουν μείνει πίσω ή θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια για να ολοκληρώσουν κάτι. Κοιτάξτε κάτι εδώ. Δεν είναι το θέμα να ολοκληρωθεί από όλους
ολόκληρη συνεισφορά. Μας ενδιαφέρει όμως να είναι σε ένα κομμάτι το οποίο να μπορεί να φανεί κάτι, να είναι κάτι που να μπορεί θεωρητικά να το συνεχίσει και η κοινότητα, και θεωρητικά και πρακτικά. Οπότε, αν κάποια ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω, δεν έχει ας πούμε κάτι που να μπορεί να δείξει, θα ήθελα να έρθει τις επόμενες 2 εβδομάδες για να τους βοηθήσουμε. Αυτά νομίζω για σήμερα. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, κάτι δεν ξέρω, διαδικαστικό, κάτι όσον αφορά κάποια παρουσίαση. Ωραία, οπότε αυτά. Όποιος δεν χρειάζεται βοήθεια, είναι ελεύθερος, θα φύγει.